πνεύματος των υποτών του Πανάγιου Τάφου, υπογραμμίζοντας από την πλευρά του το ρόλο του Πατριαρχείου και στην πολιτική διένεξη που αφορά το Ιεροσόλυμα και αποτελεί πηγή συγκρούσεων πολλά χρόνια τώρα στην περιοχή. Χρήσα, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Πέμπτη ημέρα. Ημέρα κινηματογράφου η σημερινή και αυτή την εβδομάδα, με εξαίρεση μία ταινία, όλες οι υπόλοιπες μπορούν να βρεθούν, όπως θα μας πει και ο Αλέξανδρος Λιζάρδος, κάτω από μία ομπρέλα, την ομπρέλα Cinefil. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εξαίρεση του κανόνα για να είμαστε και λίγο πιο συνεπείς με αυτά που λέμε. 10 Cloverfield Lane. Το πρώτο Cloverfield που είχαμε δει 8 χρόνια πριν είναι μια σχεδόν found footage υπερπαραγωγή. Αλλά τώρα ο σκηνοθέτης από το πρώτο αποφασίζει να γίνει παραγωγός σε αυτό και να κάνει την σημερινή πρεμιέρα λίγο διαφορετική. Η ταινία λοιπόν έχει πάρα πολλές διαφορές. Έχει όμως και ένα ενδιαφέρον γιατί δεν στηρίζεται στο καταστροφολογικό στοιχείο. Στηρίζεται περισσότερο στην δομή ενός ψυχολογικού θρίλερ εμπνευσμένο από εξωκοσμικούς χαρακτήρες όπως υπάρχει και στο πρώτο Cloverfield. Δεν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω spoiler, ούτε θέλουμε να σας πούμε κάτι περισσότερο που ίσως σας χαλάσει τη μαγεία. Δείτε το σαν ένα ψυχολογικό θρίλερ και το προτείνω ανεπιφύλακτα σίγουρα για το κοινό το οποίο θέλει να δει κάτι λίγο πιο εμπορικό, κάτι λίγο πιο διαφορετικό, κάτι έτσι στους κανόνες που μας αρέσει να βλέπουμε στα θρίλερ. Λοιπόν, τώρα. Επόμενη ταινία, Έντιο Αετός, ιστορία του Μάικλ Έντουαρτς. Ο Μάικλ Έντουαρτς ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε απεγνωσμένα να γίνει αθλητής και να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1988, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Καναδά, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και έτσι λοιπόν έγινε γνωστός περισσότερο για τη φιλοδοξία του και λιγότερο για τις ικανότητές του. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και για ποιο λόγο είναι τόσο μα τόσο σημαντικός στην ιστορία του αθλητισμού από τη στιγμή που δεν ήταν ένας σπουδαίος. Η επόμενη ταινία βλέπω ότι είναι υπογραμμισμένη. To become an Olympian. Eddie, you are not an athlete. Where this could never happen again. But that was just a wacky time, and that story. I don't think people. I knew of it at the time. I didn't know half of it, and, you know, until I read the script. What I want, you got. You're right. I'm never gonna go to the Olympics. I'm gonna go to the Winter Olympics. You will never be Olympic material. Let's do it. I really need a coach. I play Eddie. And Eddie was a young man from Cheltenham, England, who, from a very, very young age, was totally enamored with the Olympics, dreamt of being an Olympian. The one catch, the one unfortunate thing is that he wasn't really a naturally terribly gifted sportsman, you know. In actuality, he actually became a very good downhill skier. It's worth mentioning that, to be fair to the real Eddie. But he ends up taking up ski jumping because there is no British team, and he realises that if he's the only ski jumper, then he is the best ski jumper. So, and through that, finds himself at the 1988 Winter Olympics competing. Yeah. Τώρα, εγώ νομίζω ότι έχει πέσει το βίντεο. Την ερώτηση που ήθελα να σου κάνω στον αέρα, την έκανα και εκτός αέρα, έστω και να ακουγόμουν πριν, οπότε αποκαλύφθηκα. Η επόμενη ταινία είναι η αγαπημένη σου ταινία, βλέπω υπογραμμισμένο εδώ. Για ποιο λόγο? Ισχύει, γιατί ο Αλεξάνδρος Σοκούροφ είναι ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες. Η Κυβωτός των Ανθρώπων, λοιπόν, για να ακριβολογούμε, είναι μία από τις ταινίες του αγαπημένου μου σκηνοθέτη, του Αλεξάνδρου Σοκούροφ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα. Είναι το δεύτερο μέρος ουσιαστικά από την προσπάθειά του να απεικονίσει τα μουσεία με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι ο σκηνοθέτης του Μητέρα και Γιος και Πατέρα και Γιος. Ο συνεχιστής πραγματικά του έργου του Ταρκόφσκι και με τη Ρώσκη Κυβωτό την προηγούμενη ταινία, που είναι ίσως το δεύτερο μέρος που βλέπουμε τώρα από την προσπάθεια του να καταγράψει την ιστορία των μουσείων και εδώ πέρα να τονίσει περισσότερο την έννοια της ελευθερίας, ισότητας και αδελφότητας, κάνει μία σύνδεση για το τι ακριβώς σημαίνει τέχνη. Έτσι λοιπόν μας ταξιδεύει στο Μουσείο του Λούβρου μέσα από δύο ιστορικά πρόσωπα, σύμβολα, για να μας μιλήσουν για ένα αλληγορικό παραμύθι που έχει να κάνει κάθε σκεπτόμενο θεατή να μπει λίγο πιο βαθιά στα νοήματα της ιστορίας. Θέτης πάντως για την ελληνική πρεμιέρα έστειλε το ακόλουθο μήνυμα. Είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ταινία ήρθε στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, οι άνθρωποι θα βρουν ένα μέρος από την ψυχή τους μέσα στην ταινία και έτσι θα συνειδητοποιήσουν λίγο περισσότερο το ότι η τέχνη είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν λίγο πιο βαθιά στα βαθύτερα νοήματα της τέχνης. Ο Αλεξάνδρος Σοκούροφ είναι ένας σπουδαίος δημιουργός και αυτή η ταινία του νομίζω ότι έχει λίγο παραπάνω ψυχή σε σχέση με την Ρώσκη Κυβωτό. Η Ρώσκη Κυβωτό ήταν ένα περισσότερο ίσως πείραμα. Εδώ πέρα και ο Κυβωτός των Ανθρώπων, το λέει και η ίδια η έννοια, εστιάζει περισσότερο στον ίδιο τον άνθρωπο.
Η επόμενη ταινία δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται από τον τίτλο της, στην αγκαλιά του φιδιού. Βρίσκεται και κοντά και μακριά στην αγκαλιά του φιδιού, όπως και κάθε τι που μας προκαλεί μυστήριο, μας κάνει να ταξιδέψουμε σε διαφορετικά μονοπάτια. Είναι μια ταινία σπάνιας ομορφιάς, μια ταινία που μας καταξιδεύει σε μια διαφορετική εποχή. Περισσότερο εντυπωσιάζουν τα πολύ δύσκολα στην κινηματογράφηση τους πλάνα, όπως και η ίδια ιστορία. Η ίδια ιστορία η οποία μας θυμίζει πολλά σημεία από τη σημερινή μας ιστορία, ίσως με άλλη αναλογία. Ένα ταξίδι λοιπόν στον Αμαζόνιο που αξίζει να το δείτε σίγουρα κινηματογραφικά. Για να φτάσουμε τώρα στην τελευταία μας ταινία. Μια ταινία που εγώ ιδιαίτερα δεν σου κρύβω το ότι έχω αγαπήσει. Είναι μια ελληνική ταινία, ίσως καλύτερη του 2016. Μιλάμε για το Suntan. Έχει ταξιδέψει ήδη στο φεστιβάλ του Τορόντο, στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ. Του Τορόντο, είπα, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Στο φεστιβάλ λοιπόν έχει ταξιδέψει, έχει ταξιδέψει στο Ρότερνταμ και στο South by Southwest. Δικό μου λοιπόν το λάθος. Είναι μια δημιουργία που μπορεί να μας ταξιδέψει στο ταξίδι της ψυχής μας μέσα στο καλοκαίρι, απεικονίζει το ελληνικό καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Είναι ίσως και η μοναδική ταινία που μπορεί να συνδέσει το Weird Wave κύμα, το οποίο για πάρα πολλούς είναι ένα κύμα το οποίο διώχνει τον θεατή από τον κινηματογράφο. Για μένα είναι μια διαφορετική απλά γλώσσα την οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Θα ταξιδέψει τον θεατή σε μια σύνδεση που θα του δείξει το τι μπορεί να κάνει ο εμπορικός κινηματογράφος όταν έχει στοιχεία από το Weird Wave. Ίσως το επόμενο βίντεο λοιπόν που θα δούμε τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές ταινίας και από το φεστιβάλ του Rotterdam και από το φεστιβάλ στο Τέξας, στο South by Southwest, θα έχουμε μια πιο γενική εικόνα και σίγουρα είναι μια ελληνική ταινία που δεν θα αισθάνεται κάποιος άβολα αν την προτείνει σε κάποιο φίλο του. Να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε, και να παρακολουθήσουμε το βίντεο στο σημείο αυτό. Είναι πράγματα αυτά, ρε Κώστα. Για ένα κομμενάκι, ρε φίλε. Μιλάμε για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ στον κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένα καθαρά κινηματογραφικό φεστιβάλ. Οπότε δεν είναι μόνο άνθρωποι που βλέπουν ταινίες, μιλάνε για ταινίες όλη την ώρα κτλ. Αλλά έχει μουσική, έχει interactive, έχει τα πάντα. Έχει φοβερό ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι Αμερικάνοι, αυτό το ξέρω και από την προηγούμενη μου ταινία, είναι μεγάλοι film fans. Όλοι τα χέρια ψηλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι ξανά είμαι στο Rotterdam. Είναι ωραίο αυτό που ένα φεστιβάλ να σου δείχνει αδυναμία και να σου ζητάει ξανά και ξανά να είσαι μέρος του. Κοίτα, στο φεστιβάλ του Rotterdam είναι... Είναι ο πρώτος σταθμός ταινίας, ας πούμε, και είναι πολύ σημαντικό νομίζω ότι συμμετέχουμε και σε αυτό το πολύ ωραίο διαγωνιστικό κομμάτι που λέγεται Voices, που είναι 8 ταινίες που διαγωνίζονται. Που είναι σαν ένα ευρύ βραβείο κοινού, ας πούμε, κάπως έτσι, αν μπορούσα να το πούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που ήρθαμε στο Rotterdam και ήταν η πρώτη φορά φέτος γενικώς που ταξίδεψα σε φεστιβάλ. Μία με το Σεβαλιά και μία με το Suntan. Ο κόσμος εδώ φαίνεται ότι τα αγαπάει πάρα πολύ το σινεμά σίγουρα και το φεστιβάλ τους ιδιαιτέρως και νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα γραφής του κοινού, ας πούμε, από τη χθεσινή πρεμιέρα της ταινίας είναι πολύ ενθαρρυντικά και μόλις πριν λίγο ξεκινήσουμε την κουβέντα έρθει μια κυρία και μας πει «Εγώ λέει ψήφισα τη δική σας ταινία» και εύχομαι λέει να πάει καλά και από τους γνωστούς μου και τα λοιπά είπαν ότι είναι από τις καλύτερες που διαγωνίζονται. What the fuck is wrong with you? Η συνάντησή μου με τον Αργύρη ήταν έτυχε, δεν ξέρω, έδεσε πάρα πολύ ωραία το όλο πράγμα. Εντελώς τυχαία κάπου με βρήκε μια κοπέλα η οποία έκανε casting για την ταινία του και μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί της. Έκανα πάρα πολλές συναντήσεις με τον Αργύρη, πάρα πολλές. Δηλαδή τότε νόμιζα ότι, δεν ξέρω, απλά με κοροϊδεύει, μου κάνει πλάκα. Δεν θέλει απλά να παίξει, δεν θέλει απλά να περνάει χρόνο, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Και πέρασαμε από διάφορα στάδια. Αρχικά διάβασα το σενάριο. Αφού είπαμε κάποια πράγματα, μου έδωσε και διάβασα το σενάριο. Και αυτό ήταν η πρώτη στιγμή που λέω: ωραία. Αρχίζει το πράγμα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ συμπυκνωμένο, απλό και μου έφτιαξε μια πάρα πολύ καθαρή εικόνα του τι θέλει ο Αργύρης να κάνει. Τι έγινε για την Αργύρη?
Τι έγινε? Ήρθε η Λίνα τη δεις και δεν τη δέχτηκες. Τι έγινε? Κολοβαράμε όλο το χειμώνα, ρε Σκουστή. Έλεος να. Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος διαγωνίστηκε με την ταινία Suntan. Η Αθηνά Ραχιλτσαγκάρη βρέθηκε εδώ για να μιλήσει για το συνολικό της έργο και να παρουσιάσει την καινούργια της ταινία. Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή στις ειδήσεις, αθλητικές ειδήσεις αυτή τη φορά με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πάνο. Σήμερα είχαμε νέες δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή, ο οποίος εμένει στην απόφασή του για διακοπή του κυπέλου παρά τον κίνδυνο που υπάρχει για τον Brexit. Οι ιδιοκτήτες 11 ομάδων στη Super League κατέληξαν σήμερα σε κοινές αποφάσεις και εκτιμούν ότι ένα ενδεχόμενο Brexit θα αποτελέσει μαύρη σελίδα, δηλώνουν διαστόματος του Χρήστου Πανόπουλου ότι πρέπει άπαντες να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, έτσι ώστε να το αποφύγουν και να κρατηθεί στην Ευρώπη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά, το Brexit θα φέρει την υπογραφή όλων. Μάλιστα, σε ακούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ μετά την υπογραφή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον αρμόδιο υπουργό Πάνο Σκουρλέτη. Η σημερινή συνάντηση των 11 ΠΑΕ της Super League κατέληξε σε συμφωνία και για σημαντικές αλλαγές στα τηλεοπτικά έσοδα, τη διαιτησία και την ΕΠΟ. Οι προτάσεις αυτές έχουν την έγκριση των 4 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πολυπόθητη υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πάνου Σκουρλέτη μπήκε στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έτσι έκλεισε ο φάκελος που θα σταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ανέγερσης του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πριν από λίγο υπογράφηκε και η περιβαλλοντική αδειοδότηση για το γήπεδο της ΑΕΚ. Η ΠΑΕΚΕΡΑΣ Τεχνική ΑΕΚ, η Δικέφαλος 1924 ΑΕ και κυρίως οι φίλαθλοι της ομάδας μας ευχαριστούν δημόσια τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη για την υπογραφή του στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του γηπέδου μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ελπίζουμε πλέον βάσιμα ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε στα χέρια μας και την οικοδομική άδεια για το μεγάλο έργο που περιμένει με ανίποτη προσδοκία ο κόσμος της ΑΕΚ. Το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Κάλεσμα στην ΕΠΟ και την πολιτεία να βρουν λύση και να παραμείνει το ελληνικό ποδόσφαιρο στις διεθνείς διοργανώσεις έστειλαν οι 11 μικρομεσαίες ΠΑΕ της Super League στη δεύτερη συνάντησή τους. Απόν και πάλι ο Ηρακλής. Το να φύγει μέσα από το ποδόσφαιρο η χώρα μας από την Ευρώπη, FIFA, UEFA, θα είναι μια μαύρη σελίδα. Η πιο μαύρη σελίδα και για το ποδόσφαιρο και για τη μικρούλα χώρα μας που είναι η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει αν θα πέσει η ΕΠΟ. Αν θα κάνει υποχωρήσεις ο Υπουργός. Αν. Ας κάνουν όλοι το αυτονόητο. Ώστε το ποδόσφαιρό μας να μείνει στην Ευρώπη, εκεί που ανήκει και η χώρα μας. Οι προτάσεις που βρήκαν σύμφωνες και τις 4 μεγάλες ομάδες για τη διαιτησία, τη βία, την αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων αλλά και τις χορηγίες θα συζητηθούν στις 12 Απριλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Αμετακίνητος από τη θέση του για διακοπή του κυπέλου παρά τον κίνδυνο ποδοσφαιρικού Brexit, εμφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής. Ο κ. Κοντονής εμένει στην ανάγκη αυτοκάθαρσης στην ΕΠΟ, ενώ αποκάλυψε ότι σε περίπτωση αποκλεισμού η ελληνική κυβέρνηση θα επέμβει για να αποκαταστήσει το κύρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Την μπάλα στην περιοχή της ΕΠΟ πέταξε και πάλι ο Υφυπουργός Αθλητισμού σε ό,τι αφορά τον διαφαινόμενο κίνδυνο τιμωρίας και αποκλεισμού των ελληνικών ομάδων από τα κύπελα Ευρώπης. Ο Σταύρος Κοντονής, που έδωσε το παρόν σε εγγένεια έκθεση αθλητικού εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη, δεν έχασε την ευκαιρία να επαναλάβει την αμετακίνητη θέση του και να καλέσει την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Ότι αν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν πάρει άμεσα τώρα εκείνα τα μέτρα που θα πιστοποιούν ότι το καθεστώς της αδιαφάνειας, της ύψης και της διαφθοράς, της αναξιοπιστίας και της καχυποψίας θα λάβει τέλος, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποβληθεί από τις διεθνείς ομοσπονδίες. Ο κ. Κοντονής υπενθύμησε επίσης τις βασικές επιδιώξεις του ίδιου και της κυβέρνησης για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα είναι, έχει τεθεί ο στόχος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και από την κυβέρνηση το σπάσιμο αυτής της κατάστασης που φύρει όχι μόνο το άθλημα αλλά την πλειοψηφία των Ελλήνων φιλάθλων.
Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Χίμκη στον τελικό των τελικών, όπως έχει χαρακτηρίσει το παιχνίδι ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιάννης Φερόπουλος. Ρεπορτάζ και εικόνα στην εκπομπή EuroLeague Show στις 11 το βράδυ από την ΕΡΤ2 με καλεσμένο τον Γιώργο Λιμιάτη. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσεντεβίτα με κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς τον Δημήτρη Διαμαντίδη που θα τιμηθεί από την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός με νίκη κόντρα στην Τσεντεβίτα εξασφαλίζει την πρόκριση στις 8 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Γεγονός που έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στους φιλάθλους. Οι Κροάτες πέτυχαν μεγάλη νίκη την προηγούμενη εβδομάδα, όμως δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης. It's going to be a big game. Obviously they're coming off a big win against Fenerbahce and I think they will be a different team than how we played them last time and this win. Η Ευρωλίγκα θα